προσορίζουμε στον τόπο μας. Άσα καλά ρε Κωστάκη. Μανιδό Κωστάς, δύναμη. Επιστεύω ότι μετά την απόψινή βραδιά δεν χωρά καμία αμφιβολία για τον αυριανό δήμαρχο του Δήμου Πεστού. Αυτό που πρέπει να τονιστεί και να το λάβει σοβαρά ο καθένας υπόψη του. Ούτε μία ψήφο χαμένη. Με παραπάνω ποσοστό εκλέγουμε παραπάνω δημοτικούς συμβούλους, έχουμε παραπάνω δύναμη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καλωσορίζω τον επί 32 χρόνια εργάτη Δήμου Φεστού, Δήμου μάλλον Μυρών και τώρα Δήμου Φεστού, ως Δημοτικό Σύμβουλο, Αντιδήμαρχο, τωρινό Δήμαρχο και αυριανό Δήμαρχο Φεστού, τον Γρηγόρη Νικολιδάκη. Φίλες και φίλοι, δημότες του Δήμου Φεστού, του ιστορικού Δήμου Φεστού, του ιστορικού Δήμου Ζαρού που βρίσκεται στις πρόποδες του Ψιλορίτη, θέλω να πω, ξεκινάω χωρίς πρωτόκολλο, γιατί πραγματικά η σημερινή σας συγκέντρωση, η σημερινή σας παρουσία με έχει συγκινήσει. Με έχει συγκινήσει μέσα στα βάθη της καρδιάς μου. Είναι αδύνατο να μην πω ότι σήμερα από το Ζαρό δίνομαι την νίκη. Ο Ζαρός μίλησε. Μανούσος Πουλινάκης, δύναμη. Φίλες και φίλοι, ειλικρινά είμαι τόσο πολύ συγκινημένος που δυσκολεύομαι. Αλλά Σκούρβουλα, αρχίσουμε. Σύντη. Θα βάλουμε μπροστά μαζί. Εξάλλου, 4 χρόνια μαζί είμαστε. 4 χρόνια στις προσπάθειες που κάναμε για το Ζαρό. Τις προσπάθειες που κάναμε για το Δήμο Φεστού, εσείς τις ξέρετε. Άλλοι τους αγνοούνε και τους αγνοούνε. Γιατί? Γιατί δεν θέλουνε. Γιατί δεν θέλουνε να ξέρουνε. Φίλες και φίλοι, μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου ένα μεγάλο ευχαριστώ από ένα ευλογημένο τόπο που ο Θεός τον πρίκησε με πολλά πλεονεκτήματα. Το βασικότερο απ' όλα όμως είναι το νερό. Το νερό, φίλοι μου, είναι η ευλογία αυτού του τόπου. Είναι αυτό που πραγματικά δίνει ζωή στον τόπο. Είναι αυτό που πραγματικά έχει δώσει δουλειά. Έχει βοηθήσει ανθρώπους και θα συνεχίσει να μεγαλώνει, να μεγαλουργεί, γιατί το αξίζει, γιατί ο Ζαρός, η πρωτεύουσα του πρώην Δήμου Ζαρού, είναι η ομορφότερη περιοχή του Δήμου μας και είμαστε περήφανοι, πραγματικά είμαστε περήφανοι. Εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις για τις υποδομές και την καθημερινότητα, για την κλιματική αλλαγή, για τον Ζαρός, είναι συμβουλιάξα από πόντο.
για την παιδεία, για τον πολιτισμό. Για έργα σε όλες τις δημοτικές ενότητες και στα χωριά του Δήμου Φεστού. Ελάτε όλοι. Πάμε. Υποψήφιος δημάρχος Δήμου Φεστού, Γρηγόρης Νικολινάτης. Τολμάνε μαζί για ένα Δήμο πρότυπο ανάπτυξης και πολιτισμού. Φίλες και φίλοι, περάσαμε 4 χρόνια. Τα 2 χρόνια από αυτά οι καταστάσεις ήταν πολύ δύσκολες. Ήτανε καταστάσεις κορονοϊού, ήτανε καταστάσεις με πάρα πολλά προβλήματα. Εμείς όμως δεν σταματήσαμε, δεν δηλιάσαμε, προχωρήσαμε μπροστά, γιατί πραγματικά η συνείδησή μας δεν μας επέτρεπε να σταματήσουμε. Δεν είχαμε κανένα δικαίωμα να σταματήσουμε. Γιατί ο τόπος αρκετά χρόνια είχε πάει πίσω. Γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να βάλουμε μπροστά, να δουλέψει η μηχανή. Και εσείς τουλάχιστον στο Ζαρό το έχετε δει. Το έχετε δει από άκρη σ' άκρη. Παρόλο πραγματικά κάποιοι άλλοι που μιλούσαν χθες εδώ πέρα δεν μπορέσανε να δούνε τίποτα, φίλες και φίλοι του Ζαρού, γιατί ίσως η μοναδική φορά που ήρθανε δεν κάνανε ούτε μία βόλτα στον δρόμο του Ζαρού, δεν κάνανε καμία βόλτα στα στενά για να δούνε πως ο Ζαρός σιγά σιγά αλλάζει μορφή, γιατί τους αξίζει να αλλάξει, γιατί ο Ζαρός ήταν η πρωτεύουσα του Βορρά, θα παραμείνει και θα συνεχίσει να είναι. Μέσα από την καρδιά μου ειλικρινά, και την προηγούμενη φορά έκανα ομιλία στο Ζαρό, εδώ ήμουν πάλι. Αλλά αυτό που βλέπω σήμερα για μένα είναι πρωτόγνωρο. Ειλικρινά, από ένα σημείο και μετά αρχίζω να πιστεύω ότι ο Ζαρός σήμερα μίλησε, είπε. Ο Ζαρός σήμερα είπε, αυτοί που δεν βλέπουνε ας κάνουνε μια βόλτα να πάνε να δούνε. Αυτοί που δεν ακούνε τη φωνή του κόσμου ας ανοίξουνε τα αυτιά τους και ας ακούσουνε. Ο Ζαρός αποφάσισε, αύριο θα είμαστε πάλι μαζί. Μαζί θα παλέψουμε. Για να πάρει ο Ζαρός, οι μοίρες, το τυπάκι, όλος ο Δήμος Φεστού, αυτό που δυστυχώς τόσα χρόνια του είχαν στερήσει, να πάρει την ανάπτυξη που πρέπει να πάρει, να γίνει, γιατί όχι, να γίνουμε πρωτοφόροι σε όλη την Κρήτη. Το αξίζουμε. Έχουμε τα πλεονεκτήματα.
μπορούμε να το κάνουμε. Έχουμε ανθρώπους δουλευκαράδες. Έχουμε χιλιάδες πράγματα που παράγουμε. Άρα λοιπόν, θα δουλέψουμε την επόμενη πενταετία για να είμαστε ο Δήμος, ο Ζαρός, η Μύρες, το Τυπάκι, όλος ο Δήμος Φεστού, ένας Δήμος πρότυπο, όχι μόνο για τους Δημότες, αλλά για όλη την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Πραγματικά, δυσκολεύομαι να κατέβω από το πέρα. Είναι γεννά. Έχω κάνει εκλογές για την προηγούμενη τετραετία. Αυτό που βλέπω σήμερα πραγματικά είναι πρωτόγνωρο. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Σας ευχαριστώ. Και σας δίνω το λόγο μου. Σας δίνω την υπόσχεση ότι και εγώ και αυτούς τους σύμβουλους που θα στείλετε στον Δήμο από την επόμενη ακριβώς των εκλογών, από τις 9 του μήνα, θα αρχίσουμε για μια καινούργια πενταετία παραγωγική για το Ζαρό, για όλο το Δήμο Φεστού. Γιατί πραγματικά το αξίζει ο κόσμος του. Γιατί πραγματικά το αξίζουμε όλοι. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα, πρωτού κατέβω από εδώ πέρα, και αλήθεια, δεν μου κάνει καρδιά να κατέβω. Σ' αλήθεια δεν μου κάνει, αλλά τέλος πάντων. Πρωτού κατέβω, θέλω να παρουσιάσω το συμβούλιο μου. Ανθρώπους αξιόλογους μέσα από την κοινωνία που αύριο όλοι μαζί, είτε εκλεγούν είτε όχι, εγώ δίνω το λόγο μου ότι όλοι μαζί θα παλέψουμε για το αύριο του Ζαρού, για το αύριο του Δήμου Φεστού. Και σας δίνω το λόγο μου. Ούτε εγώ, ούτε οι συνεργάτες που εσείς αύριο θα αποφασίσετε να στείλετε στο Δήμο. Σας δίνουμε το λόγο μας ότι δεν θα σταματήσουμε ούτε μία μέρα. Ξέρουμε πολύ καλά τα προβλήματα. Ξέρουμε πολύ καλά, δεν χρειάζεται να έρθουμε σήμερα να τα μάθουμε, γιατί δυστυχώς άλλοι ούτε τα ξέρουν, ούτε θέλουν να τα μάθουν. Θα προχωρήσουμε από την επόμενη των εκλογών, από τις 9 του μήνα, πάλι για μας θα είναι μέρα δουλειάς, γιατί αυτός ο τόπος αξίζει μια καλύτερη τύχη. Είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν, εγώ, οι συνεργάτες που εσείς θα στείλετε στο Δήμο, αλλά και όλοι μαζί, όλοι μαζί πραγματικά να κάνουμε τον τόπο μας αυτό που πραγματικά πρέπει να είναι. Είμαστε ο ωραιότερος Δήμος του Νότου. Είμαστε ο Δήμος με τα πιο μεγαλύτερα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Έχουμε γεωργία, έχουμε τουρισμό, έχουμε μελισσοκομεία και το βασικότερο, έχουμε ανθρώπους εργατικούς που αγαπούν τον τόπο τους, που ενδιαφέρονται για τον τόπο τους.